Πρέπει να εξομολογηθώ κάτι. Είναι από τι λίγε φορέ που έχοντα να διαχειριστώ ένα θέμα, όπω γίνεται πάντα και όπω κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, αναζητήσει τι πηγέ, ψάχνει να μαζέψει όσε περισσότερε πληροφορίε μπορεί για να είσαι σε θέση να διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Είναι από τι φορέ που με ρούφηξε η ανάγκη να μάθω περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Γιατί, Γιατί μου ήταν παντελώ άγνωστο και νομίζω και για πολλού από εσά θα ισχύει το ίδιο. Α βάλουμε επικεφαλίδα ανάλυση συμπεριφορά ή αναλυτή συμπεριφορά. Σωστά. Όπω καλή ώρα είναι ο κύριο Μάριο Βοιατζή που είναι μαζί μα και τον ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ομολογώ ότι μπήκα σε έναν άγνωστο κόσμο που δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε και μάλιστα με τόσο υψηλή εξειδίκευση. Δώστε μας λιγάκι έτσι την γενική εικόνα. Τι σημαίνει ε, ανάλυση συμπεριφοράς και τι κάνει ένας αναλυτής συμπεριφοράς. Ανάλυση συμπεριφορά ουσιαστικά ε, είναι μια, μια, επιστήμη η οποία ασχολείται με την αποκωδικοποίηση της συμπεριφορά των ανθρώπων. Τι, τι, το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Στην πραγματικότητα όλοι το κάνουμε καθημερινά γιατί όλοι κρίνουμε καθημερινά τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Θετικά Καλή ώρα. Ή, λιγότερα, <laughs> καλή ώρα ή, θετικά, λιγότερο θετικά. Αυτό που πρέπει να πω και έχει ενδιαφέρον να πω ότι αυτό είναι πλέον ένα επιστημονικό πεδίο. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι διαστητικό. Είναι μια επιστήμη, το behavioral analysis, το οποίο βρίσκει εφαρμογέ παντού. Γιατί, γιατί παντού υπάρχουν ανθρώπινε σχέσει και, και ανθρώπινο interaction. Ε, στο business, στι διαπραγματεύσει, στο, στον τομέα τη της υγεία. Βεβαίω. Στην εκπαίδευση, υποθέτω. Στην εκπαίδευση, προφανώ. Θα μείνουμε στο κομμάτι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ας πούμε των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη. Σε περιπτώσει που υπάρχει ένα σοβαρό διακύβευμα, Άρα. να είναι δίπλα ο αναλυτή συμπεριφορά και προφανώ να ψιθενίζει τα ή να κάνουν ένα διάλειμμα για να κουβεντιάσουν ε, αυτό που είναι απέναντι τι κάνει. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, είστε πιο κοντά, α πούμε, σε μια επιστήμη η οποία αγγίζει την ψυχολογία. Μια επιστήμη η οποία αγγίζει άλλε πτυχέ, α το body language, το οποίο Κάζο δεν είναι ψυχολογία. Όχι, <language> δεν είναι ψυχολογία. Το body language ή η απο αποκωδικοποίηση τη μη λεκτική επικοινωνία, όπου είναι και η γλώσσα του σώματος, είναι ένα εργαλείο για, για, να... για να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία ενό ανθρώπου. <S3ier> <Risk> Αυτό είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι, καταρχήν χρειάζεται προσωπική επαφή. Ούτε από το τηλέφωνο μπορεί να γίνει, ούτε από ένα Zoom που μπορεί να κάνει κάποιο. Μπορεί να γίνει από οπουδήποτε. Ο βαθμό αξιοπιστία αλλάζει. Mm -hmm. Προφανώ η προσωπική επαφή και η αποκωδικοποίηση όλων των καναλιών επικοινωνία που γίνονται μέσα σε μια προσωπική, μέσω μια προσωπική διάδραση είναι τελείω διαφορετικό από το να μπορέσει κάποιο να κρίνει από ένα τηλεφώνημα ή από οτιδήποτε άλλο. Έχετε πέσει ποτέ έξω. Όχι. 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 Τόσο κατηγορηματικό. Γιατί το λέω λοιπόν. Γιατί αυτό που διάβασα είναι το κομμάτι στο οποίο έχετε την υψηλότερη εξειδικεύση mm -hmm. και είναι σχετικό και με τις σπουδέ που έχετε κάνει. Είναι το κομμάτι του επιχείρην, του business ας πούμε. Σωστά. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε εκεί λοιπόν πώς παρεμβαίνει και πώς είναι χρήσιμο σε ένας αναλυτής συμπεριφοράς. Θα ήθελα λίγο να πάω στην προηγούμενη σας ερώτηση γιατί μπορεί να ακουστεί κάπως το όχι. Ναι, ήταν η... πολύ κατηγορηματικό. Okay. Ε, η ανάλυση συμπεριφοράς δεν αναφέρεται σε μια διαστητική διαδικασία, δηλαδή δεν είναι... Πώ βλέπει, τι αισθάνεσαι. Mm. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι μα, οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία εξετάζουμε και βαθμονομούμε ουσιαστικά την αξιολόγηση αξιοπιστία βάσει αυτών των κριτηρίων. Ναι. Αυτά τα κριτήρια λοιπόν προκύπτουν, έχουν προκύψει μέσα από έρευνε και μελέτε και γι' αυτό είπα όχι. Γιατί πολύ απλά εφαρμόζουμε κριτήρια. Μα κάποιο ο είναι υποψιασμένο. Δεν θα επιχειρήσει να σας ξεγελάσει. Δεν θα επιχειρήσει να δώσει μια εικόνα η οποία δεν είναι συμβατή με αυτό που ο ίδιος πραγματικά είναι. Οι άνθρωποι λένε ψέματα λεκτικά. Μη λεκτικά υπάρχει άλλος μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί και είναι μη ελεγχόμενος. Mm -hmm. ε, τα κριτήρια είναι αρκετά. Έχουν να κάνουν και με την αποκωδικοποίηση τη μη λεκτική επικοινωνία αλλά και τη λεκτική επικοινωνία γιατί οι λέξει είναι Ναι. Δεν είναι γράμματα βαλμένα τυχαία ναι, ναι. σε μια ζηρά. Και άρα λοιπόν μέσα από αυτήν την ανάλυση ε, η ακρίβεια τη αξιολόγηση είναι υψηλότατη. Ερώτηση. <coughs> Πάλι στεκόμενο στο αντικείμενο και σε όσα τέλο πάντων μπορούσα να αντλήσω διαβάζοντα δεξιά και αριστερά. Το κομμάτι που αφορά διαπραγματεύσει είναι ένα κομμάτι. Ο ανιχνευτή ψεύδου είναι ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο επίση δυσκολεύομαι να καταλάβω πώ λειτουργεί αυτή η διαδικασία στην ανάλυση του ψεύδου. Το ψεύδο είναι ένα φάσμα, αρχικά να σα πω. Δεν υπάρχει αλήθεια ή ψέμα. Ναι. Μόνο οι άνθρωποι κινούνται μέσα, στο... μέσα σε αυτό το φάσμα και πρέπει να σα πω ότι η ζωή δεν θα ήταν καλύτερη αν όλοι καταλαβαίναμε τα ψέματα mm -hmm. ή αν κανένα δεν μπορούσε να πει ψέμα. Ναι. Η ανίχρυνση του ψεύδου έχει να κάνει με την ανάλυση τη συμπεριφορά, με την αξιολόγηση και τη βαθμονόμηση τη αξιοπιστία αυτών που ακούμε. Τώρα, στην ερώτησή σα, αν κάποιο προσπαθήσει να. Να κινηθεί μέσα σε αυτό το φάσμα, ένα έμπειρο άνθρωπο ο οποίο έχει γνώσει πάνω στο αντικείμενο, είναι βέβαιο ότι θα το αντιληφθεί. Γιατί γιατί με ρωτήσατε για τι διαπραγματεύσει, η λέξη κλειδί είναι το διακύβευμα. Mm -hmm. Όσο μεγαλύτερο και υψηλότερο είναι το διακύβευμα, τόσο υπάρχει υψηλότερη ε, πιθανότητα ενός ανθρώπου να... Να, να κινηθεί μέσα σε αυτό το φάσμα. Όχι απαραίτητα για να βλάψει κάποιον, αλλά κυρίως για να προασπίσει τα δικά του συμφέροντα. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ε, αυτό που λέγεται ανείχνευση ψεύδους, αυτό είναι που περιγράφουμε ως ανείχνευση ψεύδους. Έχω στο νου μου, για παράδειγμα, αυτά που βλέπουμε στις ταινίε τον ανείχνευτή ψεύδους. Που... Το μηχάνημα. Το, Αυτό είναι, έχει καταστεί πλέον και από έρευνες ε, ελάχιστα αξιόπιστο, γι' αυτό και δεν γίνεται, α, ναι. γι αυτό και δεν γίνεται η, δεκτό. Η, 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 τα δικαστήρια πια δεν βασίζονται στο μηχάνημα. Κάποιες, που... κάποιες πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, στις Ηνωμένε Πολιτείε, το δέχονται όχι ως, ως, ως συμπληρωματικό ενδεχομένο στοιχείο. Mm -hmm. Τώρα, α, α, όταν έχετε απέναντι σας έναν άνθρωπο, θα κληθείτε στον ε, σύμβουλό σας, στην, ε, αυτόν με τον οποίο συνεργάζεστε, να... Κάνετε, ας πούμε, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, μια γνωμάτευση, mm -hmm. η οποία δεν θα, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μαύρο άσπρο. Δηλαδή, μπορεί κανεί να αξιολογήσει το βαθμό αξιοπιστία. Μπορεί να μην είμαι απόλυτα αξιόπιστο, αλλά είμαι αρκετά αξιόπιστο. Ή μπορεί να μην είμαι ε, για να με απορρίψει, αλλά να με βαθμολογήσει πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μπαίνει αυτή ισχύει. η διαβάθμιση στην κλίμακα. Ισχύει, ισχύει αυτή η διαβάθμιση. Και το μεγάλο το ζήτημα είναι, δεν είναι αν κάποιο. Κινείται στο φάσμα του ψεύδου. Αν κάποιο λέει ψέματα ή αν κάποιο θέλει να αποκρύψει πράγματα, τη μεγάλη διαφορά την κάνει η ικανότητα κάποιου να, να καταλάβει γιατί θέλει να το κάνει αυτό. Mm -hmm. Άνθρωποι μπορεί να, να, να προσπαθήσουν να πούν και να πούν ψέματα γιατί ντρέπονται, γιατί φοβούνται, mm -hmm. γιατί δεν αισθάνονται άνετα. Άρα, αυτό έχει να κάνει και με την, ε, και με την επικοινωνία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπου που διαπραγματεύονται, να επικοινωνήσουν. Πόσο Απλά... θα ήθελα όταν κάνουμε πολιτικές συζητήσεις να σας έχω δίπλα μου <laughs> και να μην συμβουλεύετε. Οι η, η πολιτικοί δεν διαφέρουν από, από άλλους άνθρωποι. Ε, ε, προφανώς δεν διαφέρουν. Ε, δεν διαφέρουν. Ε, το διακύβευμα είναι ισχυρό βέβαια, όταν είσαι ενώπιον κοινού ακόμη περισσότερο. Το διακύβευμα ενδεχομένως να είναι ισχυρό και αυτό που έχω δει σε, σε αυτό το κομμάτι είναι περισσότερο χρήση υπερβολών. Mm -hmm. Η μία αοριστία θα το κάνουμε, ναι, ναι. αλλά το πότε θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Αυτή η ερώτηση θα πρέπει να γίνεται από εσά ναι. στη συνέχεια <laughs> και να ακολουθεί. Έτσι. Τώρα, γενικώ κυκλοφορεί πολύ ψέμα έξω. Δηλαδή, στην καθημερινότητά μα, λέτε ότι είναι. Εντάξει, είναι είναι συνηθισμένο και με την ανθρώπινη φύση. Είναι. Ε, είναι πολύ το ψέμα που κυκλοφορεί έξω. Είναι πολύ το ψέμα. Ευτυχώ δεν είναι τόσο σοβαρό. Mm -hmm. Δεν θα μπορούσε να ήταν yeah. τόσο σοβαρό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όλοι μα προσπαθούμε να αποφύγουμε πράγματα. Όλοι μα προσπαθούμε ακόμα και από ευγένεια να μην πούμε πράγματα. Mm. Αυτό είναι αυτή η συμπεριφορά ε, Εμπίπτει στο φάσμα του ψεύδους Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω, έχει να κάνει με τον, τη λέξη Profiler Λίγο ω πολύ. Νομίζω ναι. χαρακτηρίζεται ναι, το αντικείμενο ναι. το οποίο δεν πραγματεύεσαι. Επειδή το ακούγαμε κατά καιρού και το ακούμε στην αστυνομία, είναι άλλη ειδικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που αξιολογούν συμπεριφορέ για άλλου λόγου, όχι για τι ε, πτήσει, α πούμε. Προφανώ. Ο, ο κορμό και η εκπαίδευση θα έλεγα ότι είναι, ότι είναι η ίδια, ένα, ένα πολύ μεγάλο μέρο. Από εκεί πέρα, οι άνθρωποι αυτοί εξειδικεύονται. Στην, στην αποκωδικοποίηση τη συμπεριφορά υπό συνθήκε ανάκριση, α πούμε, mm. που είναι τελείω διαφορετικά yeah. τα πράγματα. Υπό πίεση ανάκριση είναι ένα άλλο, ένα άλλο κομμάτι. Το τελευταίο τώρα και δε, 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 χρηστική συμβουλή ρωτάω. Επειδή το, η γλώσσα του σώματο, το body language, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ βασικό στην ανάλυση του χαρακτήρα και τη συμπεριφορά ενό ανθρώπου. Υπάρχουν δύο-τρία κλειδιά τα οποία θα μπορούσε να συμβουλεύσετε κάποιον, κοίτα, κρατήσου, μην το κάνει αυτό. Καρφώνεσαι, προδίδεσαι, δίνει σήμα, είτε θετικό είτε αρνητικό. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι το εξή. Αυτό που λέει η επιστήμη τη αποκωδικοποίηση τη μη λεκτική επικοινωνία είναι το εξή. Αυτό που βλέπουμε απ' έξω είναι αυτό που υπάρχει μέσα. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν, σε μία ερώτηση, σε μία κατάσταση, η κίνηση παράδειγμα του σώματο προ τα πίσω. Ναι. χωρίς κάποιο προφανή λόγο ναι, ναι. για εσάς, ναι. έτσι είναι ένα είναι ένα σημάδι το οποίο μπορεί να να σημαίνει ότι κάτι δεν άρεσε. Mm -hmm. Αν πρέπει να μπω τώρα σε αυτό και να πω μία συμβουλή για κάποιον που πρέπει να κρύψει κάτι, ε, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Όχι το, το στυλό στα χέρια με νευρικότητα. Σ, όχι στη, να, ξεχυρίζω, στις διαπραγματεύσεις, να γυρίζω σελίδε. Στι διαπραγματεύσει, ε, όσοι με ακούν, μία από τι βασικέ συμβουλέ είναι μην κρατάτε στυλό. Γιατί δεν θα μπορέσετε να ελέγξετε αυτό, το το, <laughs> το αυτό που συμβαίνει και θα αρχίσουν μετά τα, το παιχνίδι με το, με το αντικείμενο. Ε... Στην εποχή τη έκρηξη τη τεχνολογία έχουν μπει πια θέματα τεχνητή νοημοσύνη, ακούμε καθημερινά πράγματα. Μπαίνει στο δικό σα πεδίο η τεχνολογία και αν εξελίσσει την επιστήμη ή όχι. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εχθέ για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι απέχει πολύ από το να μπορεί να καταλάβει ένα, ένα ρομπότ, ας πούμε, mm -hmm. το αν... αν κάποιος άνθρωπος λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα, αν έχει δεύτερε, τρίτε ή τέταρτε σκέψει. Νομίζω ότι είμαστε μακριά ε, και ελπίζω να παραμείνουμε μακριά και να κρατήσουμε αυτή τη δεξιότητα. Δεν αυτοματοποιείται η διαδικασία. Δεν μπορεί να βάλει σε ένα λογισμικό τις κινήσει mm -hmm. και απλά να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Μακάρι να ήταν έτσι, καθώ δεν υπάρχει και η, η μύτη του Πινόκιο. Έτσι. <laughs> Αυτό θα βοηθούσε. Λοιπόν, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή την κουβέντα. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω, δεν ξέρω ποιο είναι ο χρόνο σα και αν έχετε ταξίδια, αλλά να μιλήσουμε για τον δημόσιο διάλογο. Και για το πώς ένας θεατής μπορεί λίγο ως πολύ να αξιολογήσει τους συμμετέχοντες, κυρίως στα πολιτικά ζητήματα, αλλά και η οικονομία και όλα αυτά. Θα το θέλα πάρα πολύ, αν το έχετε το χρόνο. Και με χαρά και με ενδιαφέρον θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ, πολύ, ευχαριστώ, κύριε Βογιατζή, για την καλοσύνη σας να μιλήσουμε. Ευχαριστώ.